Κυρίες και κύριοι, αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες με το χιονιά είναι το θέατρο του παραλόγου. Η χιονόπτωση, ακραίο φαινόμενο. Οι βροχοπτώσεις, ακραίο φαινόμενο. Οι πυρκαγιές, αποτέλεσμα του έντονου αέρα. Αν πνιγείς, αν καείς, αν αποκλειστείς από το χιόνι, είναι δική σου υπόθεση. Το κράτος και οι μηχανισμοί του, μόνο οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Το κράτος απαλλάσσεται λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω απρόβλεπτων και αστάθμητων παραγόντων, όπως και για το COVID. Πότε φταίνε οι νέοι που δεν υπακούν, πότε φταίει ο λαός μας που δεν πειθαρχεί. Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Μόνο και μόνο για να κρυφτούν οι τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της υγείας, του σχεδιασμού και των υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες. Το κράτος, η κυβέρνηση, καμία απολύτως ευθύνη για το συνωστισμό στα μέσα ενημέρωσης, για τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας, για την ανυπαρξία μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η κυβέρνηση επιδιώκει να κρύψει κάτω από το χαλί τη γύμνια του σημερινού κρατικού μηχανισμού. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που θέλει είναι να θυσιάσει τις λαϊκές ανάγκες προς χάρη ενός χορού δισεκατομμυρίων ευρώ για τον ΝΑΤΟ, τους καναλάρχες, τους κλινικάρχες, για τους εφοπλιστές. Είναι ένας επιπλέον λόγος αυτός οι εργαζόμενοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να απορρίψουν αυτή την πολιτική που τους καταδικάζει. Και έρχομαι στο νομοσχέδιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 13 του 2020, όπως τροποποιήθηκε το 2018, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και κατά συνέπεια την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με την κύρια κατεύθυνση της οδηγίας, που είναι η ολοσχερής εμπορευματοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων για να ενισχυθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παρόχων έναντι των ανταγωνιστών τους και να διατηρηθεί η θέση τους ως παγκόσμιου ηγέτη στην ψηφιακή οικονομία, ενώ θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Με λίγα λόγια, στρώνει το χαλί στα ευρωπαϊκά μονοπόλια για να δράσουν. Πρόκειται για απίστευτη υποκρισία και λογοκρισία ταυτόχρονα. Είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν την οδηγία. Φτιάχνεται κώδικες δεοντολογίες για προστασία των καταναλωτών, εξομοιώνοντας ουσιαστικά το αγαθό της ενημέρωσης με ένα εμπόρευμα που καταναλώνεται. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτή άλλωστε είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική σας που ενσωματώνεται αυτή την οδηγία. Και ποιοι θα φτιάξουν αυτούς τους κώδικες δεοντολογίες? Μα τη δεοντολογία, τη διαμορφώνουν και την εφαρμόζουν τα αφεντικά, οι διοκτήτες των μέσων, οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών. Δηλαδή Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Αρκεί μια απλή και γρήγορη ματιά για να διαπιστώσει κανείς την πλήρη καταστρατήγηση της αρχής της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων, που προβλέπει ότι πρέπει κάθε κόμμα να δικαιούται χρόνο προβολής στα δελτία ειδήσεων και τις πολιτικές εκπομπές, τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό του ποσοστό. Και το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που τόσο το έτος 2018, δηλαδή με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το 19, με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, έχει σταθερή εκπροσώπηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάτω από το εκλογικό του ποσοστό. Και πού είναι το ΕΣΟΡΟΥ? Τίποτα. Για το φόνο δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε απολύτως τίποτα. Καθαρά διακοσμητικός ο ρόλος του. Μα είναι φανερό ότι λειτουργεί ως αρχή νομιμοποίησης της ασυδοσίας των καναλαρχών. Και φυσικά η όποια όψιμη κριτική ορισμένων κομμάτων για το ΕΣΟΡΟΥ είναι και αυτή υποκριτική. Το νομοσχέδιο δεν είναι κομμένο και ραμμένο μόνο στις απαιτήσεις και τα συμφέροντα των μεγαλοειδικτητών, καναλαρχών, επιχειρηματιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι και βαθύτατα αντιδραστικό. Στο όνομα της υποκίνησης σε βία ή μίσος και πρόκλησης σε τρομοκρατικό έγκλημα, έρχεται η συγκεκριμένη οδηγία να απαγορεύσει στο διαδίκτυο κάθε έργο με προοδευτικό ριζοσπαστικό περιεχόμενο, επισύοντας βαριές ποινές φυλάκισης για τους καλλιτέχνες δημιουργούς του, ακόμα και για τους χρήστες που το αναρτούν, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες. Με το πρόσχημα ότι μπαίνουν κανόνες, στην πραγματικότητα μπαίνουν στο στόχαστρο οι λαϊκές ελευθερίες, με τη φήμωση κάθε ριζοσπαστικού και προοδευτικού έργου, εξισώνοντάς τα
με εκείνα που έχουν ρατσιστικό, σεξιστικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο. Με την οδηγία αυτή συγκεκριμενοποιείται και εμπλουτίζεται η εφαρμογή του τρομονόμου στον πολιτισμό. Αυξάνει μάλιστα την προβλεπόμενη ποινή από τα 3 στα 5 έτη για το αδίκημα της δημόσιας απειλής μέσω διαδικτύου που εντάχθηκε στους ποινικούς κώδικες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει τη συγκεκριμένη οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία και η τρομοκρατία όμως προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που συναποφασίζουν τη βαθιά αντιδραστική πολιτική της και όχι από τους προοδευτικούς καλλιτέχνες, το εργατικό λαϊκό κίνημα γενικότερα, το οποίο με τους αγώνες του καλείται να τις αποκρούσει. Είναι γνωστές άλλωστε οι απόψεις ευρωπαϊκών θεσμών για τη ριζοσπαστικοποίηση. Σε αυτές τις διατάξεις παραπέμπει τόσο το άρθρο 8 όσο και η παράγραφος 1 γάμα του άρθρου 33 που αφορά και στους χρήστες οι οποίοι αναρτούν οπτικοακουστικό υλικό σε πλατφόρμες διαμοιρασμού. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει δηλώσει ότι καταψηφίζει και ζητάει την απόσυρση αυτών των αντιδραστικών διατάξεων. Η προσπάθεια που επικαλείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα, ότι κάνει οδηγία να βάλει τάχατες κάποιους κανόνες, δεν αφορούν την προστασία του αγαθού της ενημέρωσης, αλλά την προστασία του ανταγωνισμού σε αυτή τη ζούγκλα των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για κανόνες που στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν για να υπάρχει ακόμα πιο γενικευμένη λογοκρισία, όπου λέγονται ή ακούγονται αλήθειες και γεγονότα και δεν είναι αρεστά στο σύστημα εξουσίας. Όσα ζούμε αυτές τις μέρες στην ΕΡΤ είναι ακόμα ένα δείγμα αυτής της κατάστασης που λέμε, με τις κυβερνητικές εντολές και τα ραβασάκια. Όλες οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την ΕΡΤ ως κυβερνητικό φερέφωνο. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτύτερα, το κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία όπως το έκανε και παλιότερα. Και να μην πάμε πάρα πολύ μακριά, η φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ για το πώς θα πρέπει να παρουσιαστεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ικαρία και η παρέτηση Λιγνάδη. Άθλια προσπάθεια λογοκρισίας. Δικαιολογημένα λοιπόν όλα αυτά βρίσκουν την αντίδραση των εργαζομένων στο θέαμα ακρόαμα, διαδηλώνοντας από την προηγούμενη εβδομάδα, καταδικάζοντας τη νέα αυταρχική επίθεση της κυβέρνησης με σύνθημα «Καταστολή, φακέλωμα και τρομοκρατία, αυτή είναι της Ευρώπης η δημοκρατία». Μας τρομοκρατούν για να υποταχθούμε, με οργάνωση και αγώνα να αντισταθούμε. Η κυβέρνηση, θορυβημένη από τις λαϊκές αντιδράσεις, αναγκάστηκε να ελιχθεί με αναδιατύπωση των συγκεκριμένων άρθρων, που όμως δεν αλλάζει την ουσία των ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα το επίμαχο άρθρο 8 τροποποιείται ώστε να μην παραπέμπει απευθείας στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Τρομονόμου και αφαιρείται από αυτό η δεύτερη παράγραφος, ταυτόχρονα όμως διατηρείται η ουσία της λογοκρισίας καλλιτεχνικών και γενικότερα προβαλλόμενων οπτικοακουστικών έργων, διατηρώντας την πρώτη παράγραφο στο άρθρο 8 και αφαιρώντας μόνο κάποιες λεξούλες. Με βάση το τροποποιημένο άρθρο, απαγορεύεται το οπτικοακουστικό υλικό να εμπεριέχει υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδων ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγου φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ηθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεπιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Πρόκειται για διατύπωση που παραπέμπει απευθείας στη λογοκρισία, διότι ομάδα ανθρώπων μπορεί να είναι και μια φασιστική οργάνωση. Μέλος ομάδας μπορεί να είναι και ένας φασίστας σε μια φασιστική οργάνωση. Μπορεί να είναι μια κυβέρνηση, μπορεί να είναι η εργοδοσία, μπορεί να είναι οι δυνάμεις καταστολής. Οπότε δεν αλλάζει η ουσία ότι προοδευτικά έργα μπορεί να διώκονται, ότι μέσα και από την επαναδιατυπωμένη διάταξη φημώνεται το περιεχόμενο του καλλιτεχνικού έργου. Τέτοια παραδείγματα λοιπόν φήμωσης και διώξεων έχουμε στην Ισπανία, έχουμε στην Γερμανία. Οι διατυπώσεις της πρώτης παραγράφου
είναι αντιγραφή των όρων λειτουργίας που επιβάλλουν οι ίδιες οι πλατφόρμες. Άλλωστε, με τέτοιους περιορισμούς έχουν κατεβάσει υπάροχοι δημιουργίες με πολιτικό στίχο και αντιφασιστικό περιεχόμενο μετά από αναφορές άλλων χρηστών, που συνήθως ήταν μέλη φασιστικών ομάδων. Δηλαδή, οι χρυσαυγίτες που μπορεί να μπήκαν στη φυλακή για τα εγκλήματά τους, αλλά στο διαδίκτυο εμφανίζονται που εμφανίζονται και έχουν και το κύρος του πελάτη, η γνώμη τους είναι πάντα σεβαστή ως πελάτες. Ας μην ξεχνάμε το τραγούδι του Αδόλφου «Τα Εγγόνια», τις μέρες της δίκης της Χρυσής Αυγής που απαγορεύτηκε στο YouTube. Το ΚΚΕ συντάσσεται με τη θέση των φορέων θεάματος ακροάματος, που λένε ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν θωρακίζει, αλλά πνίγει την ελευθερία έκφρασης, ότι η τέχνη δεν είναι δημόσια απειλή. Το ΚΚΕ καλεί τους καλλιτέχνες, καλεί όλους τους εργαζόμενους, που θα πάψουν να έχουν πρόσβαση ακόμα και στα αριστουργήματα της προοδευτικής παγκόσμιας τέχνης, να καταδικάσουν τη νέα αυτή αυταρχική και τρομοκρατική επίθεση της κυβέρνησης. Και απαιτούμε την ολοσχερή απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων. Βέβαια, η αντιδραστικότητα του νομοσχεδίου δεν περιορίζεται μόνο στα συγκεκριμένα άρθρα. Μετά από ένα παζάρι που προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες με τους καναλάρχες και με βάση το αρχικό σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα, η κυβέρνηση κατέληξε στα νέα δωράκια προς αυτούς. Και ποια είναι αυτά? Από τη μία τους χαρίζει την ετήσια δόση που πρέπει να καταβάλουν για την απόκτηση άδειας και από την άλλη επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη θέση των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομιμοποιεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο την εργοδοτική αυθαιρεσία. Είναι προκλητικό πράγματι το γεγονός ότι χαρίζει η κυβέρνηση 3.450.000 ευρώ από τα 3,5 εκατομμύρια, με τι πρόσχημα? Ότι εάν κάνουν επενδύσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και του εξοπλισμού των καναλιών, τότε χαλάλι σας. Δηλαδή τους χαρίζει το 98,57% των υποχρεώσεών τους. Τους υποχρεώνει να πληρώσουν πόσα? Μόνο 50.000 ευρώ. Καλά. Απορώ, δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε στην κυριολεξία? Τους χαρίζετε 3.450.000 ευρώ και τους λέτε πληρώστε 50.000. Και ας μας πείτε, σε πόσους εργαζόμενους έχετε απαλλάξει από το 97,57% των χρεών τους? Πέστε μου έναν! Σε συνθήκες υγειονομικής τραγωδίας, με πάνω από 6.000 νεκρούς στη χώρα μας, το δημόσιο σύστημα υγείας να στενάζει από τις τεράστιες ελλείψεις, το ίδιο τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εσείς την ίδια στιγμή χαρίζετε εκατομμύρια ευρώ στους καναλάρχες, δηλαδή στους ιδιοκτήτες τους που είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές, είναι βιομήχανοι. Τους χαρίζετε χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση ενός μέρους των τεράστιων λαϊκών αναγκών. Και φυσικά αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Τους πρημοδοτείτε ξανά, αφού ήδη τους έχετε δώσει ένα σωρό χρήματα για τις διάφορες λίστες, για την προβολή μηνυμάτων για την πανδημία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας στο παρόν σχέδιο νόμου καταθέτει και πάλι την τροπολογία, την οποία είχε καταθέσει άλλες δύο φορές και απορρίφθηκε και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα. Η τροπολογία προβλέπει ότι τα μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά με την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, θα πρέπει να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά και έντυπα, εντελώς δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Ορίστε λοιπόν, ιδού η Ρόδος, για όλους σας, για όλους εσάς που κόπτεστε για τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, ψηφίστε την. Επανέρχομαι και σας θυμίζω, όχι εσάς βέβαια, εσείς το γνωρίζετε, αλλά τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι το αρχικό σχέδιο ήταν τα χρήματα για την άδεια των καναλιών να καταβληθούν σε 3 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα 10 και τους μείωσε επιπλέον και το φόρο επί των διαφημίσεων. Από τη μία δηλαδή τους τα έπαιρνε και από την άλλη τους τα έδινε. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με το άρθρο 41 διαλύει εργασιακά δικαιώματα στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
καταργεί την υποχρέωση των 400 θέσεων εργασίας σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, δίνοντας τη δυνατότητα να προσμετρώνται σε αυτούς όσοι εργάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες παραγωγής και δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του καναλιού. Το 15%, δηλαδή οι 60 στους 400, μπορεί να εργάζονται σε άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τηλεοπτικό σταθμό ή ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής με συγκεκριμένο έργο για το σταθμό ή και τα δύο. Στην πράξη σημαίνει μείωση προσωπικού τηλεοπτικών σταθμών, ιδιαίτερα των τεχνικών, ενώ η περίπτωση των εργαζομένων των ανεξάρτητων εταιριών ανοίγει το δρόμο στους εργολαβικούς εργαζόμενους. Προσδιορίζει επίσης ως πλήρη απασχόληση των εργαζομένων τις 20 ημέρες ανά μήνα και όχι τις 25, όπως πρέπει να είναι πραγματικά η πλήρη απασχόληση. Απαρτίζονται με αυτόν τον τρόπο τους εργαζόμενους στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ανοίγει ο δρόμος για μείωση των εργαζομένων κατά 60. Με μαθηματική ακρίβεια, λοιπόν, ανοίγει ο δρόμος για την αντεργατική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, για εντατικοποίηση της δουλειάς, για αύξηση του απλήρωτου εργάσιμου χρόνου εκ περιτροπής εργασίας, μπάζοντας δηλαδή από το παράθυρο την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, όπως κάνονται άλλωστε και τώρα εν μέσω πανδημίας. Και τέλος, με τα μέτρα για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το άρθρο 50, εξαιρεί τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, από την υποχρέωση να διαθέτουν αυτό το ποσοστό για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Το ίδιο κάνει και με το άρθρο 17, όπου αυξάνει ανεξέλεγκτα τους μισθούς του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και των άλλων διευθυντικών στελεχών στην ΕΡΤ, όπως και στο ΑΠΕ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το ενιαίο δημοσιογραφικό οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης, στο άρθρο 50, επιβεβαιώνει την ενίσχυση με κρατικό χρήμα των επιχειρήσεων έκδοση εφημερίδων. Σε αυτό λοιπόν αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα χρηματοδότηση με κρατικό χρήμα, με χρήμα δηλαδή του λαού, των ασφαλιστικών εισφορών όσων τηλεοπτικών σταθμών χρωστούν στον ΕΔΟΑΕΠ, όταν οι καναλάρχες έχουν ήδη παρακρατήσει και δεν έχουν αποδώσει τις εισφορές των εργαζομένων, άρα κερδίζουν διπλά τις εισφορές των εργαζομένων και βεβαίως τις εργοδοτικές εισφορές. Επίσης, χαρίζει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις για χρέη. Και αυτό για 4 ολόκληρα χρόνια. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε επί της αρχής και επί των άρθρων θα φανεί και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ.